Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Είμαστε στα τέλη του 1827. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου οδηγεί στην πλήρη καταστροφή του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου και η ρήξη μεταξύ δυτικών αυτοκρατοριών και Οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι οριστική. Την ίδια στιγμή, ο Ιωάννης Καποδίστριας βρίσκεται στον δρόμο για την Ελλάδα και μαθαίνοντας τα νέα για τον Ναβαρίνο, ξεφυσά ανακουφισμένος για την μεγάλη τύχη που είχε το ανύπαρκτο ακόμα κράτος της Ελλάδος. Εδώ και καιρό, πριν αρκετούς μήνες, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση αποφασίζει πως πρέπει να μπουν στην άκρη οι διαφορές των Ελλήνων και με αφορμή την σύγκρουση Οθωμανών και Ευρωπαίων να δοθεί νέα όθηση στην Επανάσταση. Όμως η διχόνοια συνέχιζε να κρατάει καλά. Εκεί που συμφωνούσαν όλοι όμως ήταν πως η αρχηγία του κράτους έπρεπε να δοθεί στον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας δέχεται αυτήν την φορά να έρθει στην Ελλάδα ως κυβερνήτης, καθώς θεωρεί τις συγκυρίες πλέον ευνοϊκές για την δημιουργία ενός ελληνικού κράτους. Αρχικά περνάει από την αυλή του τσάρου για να αποδεσμευτεί από τις τελευταίες του υποχρεώσεις έναντι αυτού και αφού κάνει μια βόλτα από Λονδίνο και Παρίσι φτάνει το 1828 στο Ναύπλιο με βρετανικό πλοίο. Εκεί χαίρει ενθουσιώδους υποδοχής από πλήθος Ελλήνων που χαρακτηριστικά του φώναζε πως «Έχουμε μόνον εσένα ως τελευταία μας ελπίδα, δεν μας έχει απομείνει τίποτε άλλο». Ο Καποδίστριας όμως έχει μεγάλα προβλήματα. Πρώτα-πρώτα, το κράτος που έχει υπό την διακυβέρνησή του αποτελείται μόνον από μερικές ελεύθερες περιοχές. Είναι ακόμα τυπικά υπό Οθωμανική κυριαρχία, αιγυπτιακά στρατεύματα ακόμα αλωνίζουν στην Πελοπόννησο, ενώ η Στερεά είναι απομονωμένη από ελληνικά στρατεύματα. Είναι κατανοητό λοιπόν πως πρέπει το έθνος να ανασυνταχθεί και να διεκδικήσει όσα περισσότερα εδάφη προλαβαίνει. Ο Καποδίστριας δεν έχει χρόνο για ασυντάγματα και συνελεύσεις. Με την σύμφωνη γνώμη πολιτικών και στρατιωτικών επιβάλλει απολυταρχικό πολίτευμα για να λαμβάνονται οι αποφάσεις γρήγορα, αλλά προφανώς δεν λειτουργεί ως τύραννος. Σκοπός του πολιτεύματος ήταν η γρήγορη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων και όχι η καταπίεση του λαού. Πρώτος στόχος λοιπόν τίθεται η κατανίκηση του εχθρού που έμεινε στις επαναστατημένες περιοχές. Οργανώνεται άμεσα ένα στράτευμα γύρω στους 10.000 άνδρες και σε συνεργασία με γαλλικά στρατεύματα, 14.000 άνδρες, εξορμάει στην Πελοπόννησο. Ένας λόγος, πέραν των συμφερόντων τους που οι Γάλλοι μας βοήθησαν, ήταν επειδή ο Καποδίστριας, μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους, δεν επέτρεψε την διχοτόμηση της Γαλλίας μεταξύ των νικητών. Αλλά βέβαια, ο κυβερνήτης, για να μην ζηλεύουν οι υπόλοιπες δυνάμεις, κράτησε ίσες αποστάσεις από όλους με διαρκή επικοινωνία με τις ηγεσίες τους. Ο πολιτικός σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων πριν τις τελικές διαπραγματεύσεις. Ο Καποδίστριας ήξερε πως το διεθνές δίκαιο υπάρχει ως ευχή, αλλά επιβάλλεται δια των όπλων του ισχυρού. Συνεπώς, πρώτα-πρώτα έπρεπε να φύγουν οι Τούρκοι από την Στερεά και μετά να πιάσουμε κουβέντα για το τι θα πάρει η Ελλάς. Βέβαια, οι κινήσεις του κυβερνήτη δεν γίνονταν αλόγιστα και εκτός της γενικής γεωστρατηγικής πραγματικότητας. Το 1828 οι Ρώσοι κηρύττουν πόλεμο στους Τούρκους, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τους Άγγλους δεν πάνε καλά, καθότι οι τελευταίοι θέλουν να μην συμπεριληφθεί η Στερεά στην Ελλάδα και η μικρή χώρα να είναι φόρο υποτελής στην Τουρκία. Ο Καποδίστριας παίρνει ως ευκαιρία τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο για να στείλει στρατό στην Στερεά και καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις με τους Εγγλέζους. Συνεπώς, ξεκινάει αντεπίθεση και η οργάνωσή μας έχει κάποιες προοπτικές. Ο Καποδίστριας γνώριζε πως οι Έλληνες δεν ξέρουν να πολεμούν με το ευρωπαϊκό στυλ του «απλά περπατάω αργά ενώ οι άλλοι με πυροβολούν» και γι' αυτό χώρισε τον στρατό σε δύο μέρη. Ο τακτικός στρατός, με την κάλυψη του πυροβολικού, αποσπούσε την προσοχή του όγκου των εχθρικών στρατευμάτων, ενώ ο αντάρτικος στρατός περικύκλωνε τον αντίπαλο, έκοβε τις γραμμές ανεφοδιασμού και ύστερα ξεκινούσε η έφοδος προς έναν περικυκλωμένο εχθρό. Έτσι, απελευθερώθηκε η Στερεά Ελλάδα και ο στρατός έφτασε μέχρι την γραμμή Κόλπου Άρτας, Κόλπου Βόλου. Τα γεγονότα όμως δεν σταματούν εδώ φυσικά. Το 1829 οι Ρώσοι με τρομερή αντεπίθεση φτάνουν ως και την Αδριανούπολη και απειλούν να εισέλθουν εντός της Κωνσταντινούπολης. Συνάμα, εκείνον τον χρόνο δίνεται και η τελευταία μάχη του αγώνα, η μάχη της Πέτρας με τους Έλληνες να νικούν. Οι Τούρκοι αναγκάζονται να φύγουν και οι ξένοι είναι εμπρός τετελεσμένων γεγονότων. Οι Άγγλοι πια δεν μπορούν να διεκδικούν να εκενώσουν οι Έλληνες στην Στερεά.
Οι Εγγλέζοι περισσότερο από ποτέ φοβούνται μην οι Ρώσοι προφτάσουν να επιβάλλουν τα δικά τους θέλω στην περιοχή μετά τη νίκη τους έναντι των Οθωμανών και έτσι συνδεθεί η ελληνική ανεξαρτησία με την ρωσική νίκη. Γι' αυτόν τον λόγο σπέβδουν να υπογράψουν τον Μάρτιο του 1829 οι τρεις δυνάμεις το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Το πρωτόκολλο αυτό έδινε ως βορειότερο άκρο της Ελλάδος την γραμμή κόλπου Άρτας, κόλπου Βόλου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο, ενώ η χώρα θα έδινε 1,5 εκατομμύρια πιάστρα τον χρόνο στην Τουρκία. Ο Σουλτάνος αρνείται να το δεχθεί, αλλά με τη συνθήκη της Αδριανουπόλεως τον ίδιο χρόνο μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, ο όρος αυτός επιβάλλεται. Την ίδια στιγμή, βέβαια, χάρη στο ακμαίο ηθικό, σε θάλασσα και ξηρά, το 1829 η στερεά Ελλάδα είχε καθαριστεί από εχθρικά στρατεύματα και ξεκαθαρίζεται πως θα είναι μέλος του ελληνικού κράτους. Ο κυβερνήτης ήξερε πως στην διπλωματία πρέπει να διεκδικείς τα 10 για να λάβεις εν τέλει έστω τα 2. Συνεπώς, επιτάπητος, τέθηκαν διάφορα σχέδια προκειμένου να συμπεριληφθούν όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Κρήτη, τα Επτάνησα, ακόμα και η Κύπρος αρχικά στο ελληνικό κράτος. Βέβαια, προφανώς οι ξένοι δεν ήθελαν να κάνουν τέτοιες υποχωρήσεις. Έτσι, οι οπλαρχηγοί και οι πολεμιστές των περιοχών αυτών έμειναν με την πικρία πως δεν είδαν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ελεύθερες ήδη από το 1830. Αλλά τα κέρδη και πάλι, σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση, ήταν τρανά. Χάρη στην πίεσή μας, τις στρατιωτικές μας νίκες και φυσικά την αξιοποίηση των διεθνών παραγόντων, οι ξένοι συνεχίζουν να προβληματίζονται όμως για τις κινήσεις τους επί του ελληνικού θέματος. Ο Καποδίστριας αξιοποίησε τα συμφέροντα όλων των συμμάχων. Υποσχόταν στους Αγγλογάλους πως θα αποτελεί ανάχωμα στους Ρώσους, ενώ στους Ρώσους υποσχόταν πως θα σταματήσει την επανάσταση και δεν θα διεκδικήσει την Κωνσταντινούπολη. Το τυράκι έχει μπει στην φάκα και οι πρώτοι που τσιμπάνε είναι οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί λοιπόν θεωρούν προσβολή την κίνηση των Ρώσων με την συνθήκη της Αδριανουπόλεως και την ονομάζουν ως μονομερή ενέργεια στο ζήτημα. Έτσι, φέρνουν νέα πρόταση στο τραπέζι το 1830 και υπογράφονται τα πρωτόκολλα του Λονδίνου που βγάζουν και τον φόρο υποτέλειας προς τους Οθωμανούς, αλλά εν τέλει αφήνονται τα ίδια περιορισμένα σύνορα στην Ελλάδα. Οπότε, το 1830, στο κράτος μας έχουμε τελικό στην Πελοπόννησο, την στερεά ως την γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού και από τα νησιά έχουμε τις Βόρειες Ποράδες και τις Κυκλάδες. Αυτά όσον αφορά το τέλος της Επανάστασης και τις κινήσεις του κυβερνήτη σε διπλωματικό επίπεδο ως την δημιουργία μας ως κράτος το 1830. Βέβαια, συνάμα υπήρχαν άλλα 1,002 προβλήματα τα οποία προσπάθησε να αντιμετωπίσει ο κυβερνήτης εξίσου καλά. Όσον αφορά το στράτευμα, επικαποδίστρια είναι που ιδρύεται η Σχολή Ευελπίδων που θα εκπαίδευε τις αυριανές ελπίδες του έθνους, δηλαδή τους αξιωματικούς που θα μπορέσουν αυτοί να απελευθερώσουν τα σκλαβωμένα ελληνικά εδάφη. Στον τομέα της παιδείας δόθηκε επίσης μεγάλη βάση. Η βοήθεια που έδινε η Εκκλησία κατά την Τουρκοκρατία για την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων είχε εκλείψει λόγω του αγώνα, ενώ όσα κτίρια ήταν κατάλληλα για κάτι τέτοιο είχαν καταστραφεί ή υποστεί τρομερές ζημιές. Ο Καποδίστριας όμως πάλεψε για να μην ξεχάσουν οι Έλληνες την παιδεία τους και την γλώσσα τους. Ως το 1830 ιδρύθηκαν 130 περίπου σχολεία και σκοπός ήταν να υπάρχει ένα σχολείο σε κάθε χωριό. Όμως, πέραν των υλικών, δεν υπήρχε και πνευματικό κεφάλαιο, καθότι οι δάσκαλοι ήσαν λιγοστοί για ένα τέτοιο εγχείρημα. Συνεπώς, εισήχθη στην Ελλάδα ο θεσμός της αλληλοδιδασκαλίας, με βάση τον οποίο οι άριστοι μαθητές αναλάμβαναν την εκπαίδευση των υπολείπων και έτσι τα κενά καλύφθηκαν. Σκοπός επίσης ήταν η παιδεία να είναι δωρεάν και προσβάσιμη από όλους, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη μέρημνα για την παιδεία των γυναικών. Έτσι, η θέση τους στην κοινωνία προφανώς βελτιώθηκε σημαντικά. Στον τομέα της οικονομίας, τα πράγματα επίσης ήταν χάλι μαύρο. Η χώρα χρωστάει ήδη 33 εκατομμύρια στερλίνες και φράγκα, πριν ακόμα γίνει κράτος, και φυσικά δεν υπάρχουν υποδομές για να δώσουν έσοδα. Ο κυβερνήτης ιδρύει τότε το 1828 άμεσα την Χρηματιστική Τράπεζα, που είναι το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας, και βάζει μικρό τόκο στον δανεισμό της για να πατάξει αρχικά την τοκογλυφία. Η τράπεζα οργανώθηκε με δωρεές πλουσίων Ελλήνων και ξένων, ενώ και ο Καποδίστριας έδωσε 25.000 τάλιρα. Επιπροσθέτως, για να μπορέσει λοιπόν η χώρα να βρει λεφτά και να πολεμήσει όσους Τούρκους έμειναν στην στερεά, ο Καποδίστριας υποθήκευσε τα εναπομείναντα κρατικά κτήματα στην τράπεζα για να πάρει τα διαθέσιμα λεφτά ως άμεσα κέρδη και να μπορέσουν να γίνουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που τα πρώτα δύο χρόνια διακυβέρνησης ως το 1830 απορροφούσαν το 70% των δημοσίων εσόδων.
Επίσης, το 1829, στο νεοειδρυθέν εθνικό νομισματοκοπείο, κόβεται το πρώτο εθνικό νόμισμα, ο αργυρός Φίνικας. Έτσι, ως το 1830, τα έσοδα αυξήθηκαν από 3 εκατομμύρια φράγκα σε 5 εκατομμύρια φράγκα. Το κράτος πλέον ήταν σταθερό κοινωνικά και λειτουργικό οικονομικά. Εν συνεχεία, έρχεται η διοίκηση. Υπήρχε τρομερό πρόβλημα με τους τραυματίες πολέμου και φυσικά τους χιλιάδες πρόσφυγες που άρχισαν να έρχονται στο νέο ελληνικό κράτος από τις μη απελευθερωμένες περιοχές. Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή λοιπόν, είχε να αντιμετωπίσει τις προσφυγικές ροές των υποδουλωμένων ακόμα Ελλήνων στο τουρκικό σπαθί. Για να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες, ο κυβερνήτης χρειαζόταν έμπιστα άτομα δίπλα του. Γι' αυτό, ο Καποδίστριας έβαλε και τα δυο του αδέλφια σε υψηλές θέσεις διοίκησης, τον Βιάρο και τον Αυγουστίνο, επειδή αυτούς μόνο εμπιστευόταν. Αλλά η κίνησή του αυτή ενόχλησε τους παλαιούς πολιτικούς, οι οποίοι αντέδρασαν και από εκεί και έπειτα, πριν καλά-καλά έρθει, αρχίζουν να κινούνται αρνητικά εναντίον του. Τα προβλήματα θα αρχίσουν να γίνονται πιο έντονα για τον κυβερνήτη από την 4η Εθνοσυνέλευση στο Άργος το 1829, όταν και ο Καποδίστριας αναστέλει το Σύνταγμα για να οργανώσει το κράτος, καθότι ένα διαλυμένο κράτος, όπως έλεγε, τι να κάνει την γραφειοκρατία και τους νόμους. Η Εθνοσυνέλευση λοιπόν ανακήρυξε τον Ιωάννη Καποδίστρια ως μόνιμο άρχοντα μέχρις νεωτέρας. Η αντιπολίτευση που άρχισε να σχηματίζεται εναντίον του αντιδρά και πάλι και βγάζει την φράση «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει», γιατί αυτός αποφάσισε και αυτός δέχθηκε το αποτέλεσμα της Εθνοσυνέλευσης. Ο Κολοκοτρώνης προειδοποιεί τον Καποδίστρια πως βιάζεται να κάνει το κράτος φράγκικο με τις μεταρρυθμίσεις του. Ο Καποδίστριας όμως δεν τον ακούει, λέγοντας πως δεν υπάρχει χρόνος για μεταβατικές περιόδους. Τα γεγονότα τρέχουν και το έργο συνεχίζεται. Για την οργάνωση του κράτους, η χώρα χωρίστηκε σε διοικητικές περιφέρειες. Ιδρύθηκε στατιστική υπηρεσία για να καταγράψει όσα διαθέτει το ελληνικό κράτος και φυσικά τον πληθυσμό του, 750.000 άτομα τότε. Επιπλέον, τότε δημιουργήθηκε το πρώτο κτηματολόγιο, ταχυδρομική υπηρεσία, εθνική βιβλιοθήκη, εθνικό μουσείο και εθνικό τυπογραφείο. Για την ασφάλεια του τόπου, ο Καποδίστριας ιδρύει την Πολυταρχία, την πρώτη ελληνική αστυνομία, και πλέον οι αντιπαλότητες μεταξύ ντόπιων οπλαρχηγών απαγορεύονται στα πλαίσια του κράτους δικαίου που προσπαθούσε να δημιουργηθεί. Καταπολεμάται έτσι η ληστεία στα βουνά και φυσικά η πειρατεία στο Αιγαίο, ανεβάζοντας την χώρα στα μάτια των ξένων, καθότι η πειρατεία ειδικά έκανε μεγάλες ζημίες στις εμπορικές δραστηριότητες των ξένων κρατών. Όσον αφορά την υγεία, ως γιατρός ο Καποδίστριας ήξερε τους κινδύνους από τις ασθένειες που υπήρχαν στην Ευρώπη. Οπότε έπρεπε να ληφθεί μέριμνα για την υγεία των Ελλήνων. Ιδρύονται έτσι δεκάδες δημόσια νοσοκομεία, δίνονται συμβουλές υγιεινής από τον ίδιο το κυβερνήτη στους πολίτες, φίλοι του Γιάννη έρχονται στην Ελλάδα για να παράσχουν ιατρικές υπηρεσίες, ενώ και ο ίδιος ο Καποδίστριας μεταφράζει γαλλικά ιατρικά κείμενα για τους μελλοντικούς Έλληνες γιατρούς. Στην κτηνοτροφία και στην γεωργία παίρνει το μέρος των ακτιμόνων και προσπαθεί να τους δώσει την κυριότητα της γης τους, ενώ φροντίζει να δοθεί γη σε επαναπατρισμένους Έλληνες και σε ακτήμονες. Έτσι ιδρύεται και η γεωργική σχολή στην Τήρινθα. Βέβαια, οι παλαιοί κοτσαμπάσιδες αντιδρούσαν συνεχώς στην ιδέα αναδιανομής της γης. Επιπλέον, παραγγέλνει πατάτες. Πολλές πατάτες. Για να ταΐσει μπαμ-μπαμ τον πεινασμένο λαό. Στην αρχή οι Έλληνες απλά τις σνόμπαραν και τις πέταξαν ως άχρηστες και γι' αυτό ο κυβερνήτης τις μάζεψε και τις έβαλε σε μία αποθήκη να τις φυλούν μέρα και νύχτα. Σε λίγες μέρες δεν έμεινε ούτε μία πατάτα για δείγμα, μόλις ανακοινώθηκε πως το πολύτιμο αυτό αγαθό θα δοθεί δωρεάν. Όσον αφορά τα δημόσια έργα, ο Καποδίστριας έδωσε διαταγή να καταγραφούν όλα τα κτίρια εντός ελληνικής επικράτειας και να σημειωθούν οι ελλείψεις και οι ζημιές τους. Άρχισαν ήδη από το 1830 τα σχέδια για την διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου, άρχισαν να χτίζονται δημόσια νεοκλασικά κτίρια και δόθηκε έναυσμα στους Έλληνες να ιδρύσουν νέες πόλεις ή να επανακατοικήσουν όσες είχαν εγκαταλείψει λόγω της Επανάστασης. Επίσης, εξαγοράστηκαν όλοι οι εχμάλωτοι πολέμου και όσοι μεταφέρθηκαν από τον Ιμπραήμ στην Αίγυπτο ως δούλοι και ήλθαν πίσω στην Ελλάδα. Τέλος, ο κυβερνήτης έδωσε όλη του την περιουσία για να καλυφθούν τα επιπλέον έξοδα του κράτους, ενώ ο ίδιος εργαζόταν αφιλοκερδός. Φτάνουμε λοιπόν στο 1830 και η Ελλάς είναι πια ένα ελεύθερο κράτος. Όμως, αντί να προχωρήσει ενωμένη, η διχόνοια ήρθε να την καταφάει ξανά. Αρχικά, οι κοτσαμπάσιδες και οι προύχοντες δεν ήταν ευχαριστημένοι με τα νέα μέτρα του Καποδίστρια, καθότι ναι, μεν δεν ήθελαν τον Τούρκο, αλλά ήθελαν να κρατήσουν την εξουσία που τους έδινε ο Τούρκος. Συνεπώς, η βοήθεια προς τους κολίγους και η θέληση του Καποδίστρια να αναδιανύμει τη γη δεν άρεσε σε κανέναν πλούσιο. Επιπλέον, ο Καποδίστριας απαγόρευσε τους τοπικούς άρχοντες να μαζεύουν φόρους και στέλνει δικούς του υπαλλήλους. Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Εν συνεχεία, οι παλαιοί πολιτικοί σηκώνουν ξανά κεφάλι και απαιτούν από το Καποδίστρια σύνταγμα και δημοκρατία.
Ο Καποδίστριας απαντά πως από τη στιγμή που δεν έχουμε καν κράτος, τι να την κάνουμε τη δημοκρατία. Θα φτιάξουμε κράτος και μετά θα γίνουμε δημοκρατική κοινωνία για να λειτουργούμε και σωστά. Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε να τους πείσει και έτσι σχηματίζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι από τον Καποδίστρια που θέλει να τον ρίξει. Προς ανταπάντηση από τον Καποδίστρια επιβάλλεται αυστηρή λογοκρισία στον τύπο και στην ελευθερία του λόγου. Επίσης, οι έμποροι με τη σειρά τους ήθελαν άμεση αποζημίωση από τις ζημιές που είχαν από την Επανάσταση. Οι Ιδραίοι μάλιστα κατέλαβαν τον ναύσταθμο της νήσου Πόρου και ο Μιαούλης ως αρχηγός έβαλε φωτιά στα δύο υπερσύγχρονα πλοία που είχε τότε ο ελληνικός στόλος, την φρεγάτα Ελλάς και την κορβέτα Ίδρα το 1831. Ήθελε να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση να δώσει τα λεφτά που τους αναλογούσαν, αλλά ο Καποδίστριας ξεκαθάρισε πως πρώτα θα φτιάξουμε μια καλή οικονομία και έπειτα ο καθής θα λάβει ό,τι του αναλογεί. Τέλος, είναι οι Αγγλογάλοι, οι οποίοι επίσης άρχισαν να μην θέλουν το Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας μπορεί να κατάφερε να μην κάνει την Ελλάδα φόρου υποτελής στους Τούρκους, αλλά σκόπευε με τις κινήσεις του να την κάνει και ανεξάρτητη από τους Δυτικούς. Επίσης, η ενίσχυση του ελληνικού εμπορικού στόλου έβαζε εμπόδια στα σχέδια των Δυτικών για εμπόριο και η πίστη στο ελληνοορθόδοξο παύλα ρωμαϊκό ιδεώδες του Καποδίστρια προβλημάτιζε τις μεγάλες δυνάμεις για το μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ελλάς με αυτόν τον κυβερνήτη και αν λόγω της ορθόδοξης πίστης εν τέλει πέσει στις αγκάλες της Ρωσίας. Συνάμα, έχει ξεκινήσει εξέγερση όχι μόνο στα νησιά, αλλά και στην Μάνη. Οι Μαυρομιχαλαίοι ξεκίνησαν βεντέτα εναντίον του Καποδίστρια επειδή ο τελευταίος συνέλαβε τον Πετρόμπη Μαυρομιχάλη, διότι στην Μάνη έγινε εξέγερση και κατελήφθη το δημόσιο ταμείο. Έτσι, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης και ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης αποφασίζουν με πρόσχημα τη βεντέτα που κήρυξαν να σκοτώσουν τον κυβερνήτη. Οι λόγοι για να πεθάνει ο Καποδίστριας πολύ και το μόνο που χρειαζόταν ήταν δύο καλά πιστόλια. Τα οποία βρέθηκαν. Ο Καποδίστριας δεν ήθελε να κυκλοφορεί με μεγάλη προστασία, ενώ ήξερε πολύ καλά πως πολλοί δεν ήθελαν να ζει. Μια μέρα, του 1831, ο Καποδίστριας πήγαινε για εκκλησιασμό στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Οι δύο δράστες πέφτουν πάνω του και τον εκτελούν, με τον ένα να τον πυροβολεί και τον άλλον να τον μαχαιρώνει. Τα χτυπήματα ήταν θανάσιμα. Μόνο ένας προστάτης του, ο μονόχειρας σωματοφύλακας Γεώργιος Κοζόνης, πρόφτασε να πυροβολήσει τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, ενώ ο Γεώργιος μπήκε στη γαλλική πρεσβεία και με χαρά αναφωνεί στον Γάλλο πρέσβη πως «σκοτώσαμε τον τύρανο». Μετά τη δολοφονία του, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Οι δυνάμεις, για να μην πληγούν τα συμφέροντά τους, αποφασίζουν το 1832 το νέο κυβερνήτη της Ελλάδος και έτσι επιλέχθηκε ο 17χρονος τότε Όθωνας από την Βαυαρία. Ο Όθων ανακηρύσσεται βασιλιάς της Ελλάδος το 1832 και έρχεται στην Ελλάδα το 1833. Η χώρα πλέον ήταν έτοιμη να μπει στη διεθνή πολιτική σκηνή και η περίοδος της νέας ελληνικής ιστορίας ξεκινάει.